Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα συγκλονιστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε μεσημέρι ζωντανά από το τηλεάστη δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Ένα αγώνα για να προωθήσουμε τις μεγάλες ιδέες στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Θα παρουσιάσουμε τα ωραιότερα και σημαντικότερα βιβλία μαζί με τον Άδωνη. Βιβλία που έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Είναι απόλυτο φυσιολογικό οι δηλώσεις που κάνω σε διάφορα κανάλια να ενοχλούν το σύστημα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται και παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να υπερασπίζεται το σύστημα και να υπερασπίζεται τα λεφτά του. Δεν με ενοχλεί, καθόλου δεν με ενοχλεί που ο κ. Λαζόπουλος ή οι άλλοι φασίστες της ελληνοφρένειας με χτυπούν. Με ενοχλεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν. Και θα πρέπει να ενοχλεί, κυρίες και κύριοι, κάθε άνθρωπο με δημοκρατική συνείδηση. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν τις δηλώσεις ενός ατόμου, τις κόβουν, τις ράβουν στο κουστούμι που θέλουν αυτοί. Αυτό που βλέπετε στην εκπομπή του κ. Λαζόπουλου δεν είναι αυτό που λέω εγώ ή αυτό που είπα εγώ. Είναι αυτό που θέλει ο κ. Λαζόπουλος να ακούσετε για μένα. Αυτό είναι η αρχή της λογοκρισίας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και ο Γκέμπελς στην ναζιστική Γερμανία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο κάνουν όλες οι μεγάλες προπαγάνδες του κόσμου. Όταν υπάρχει ένα σύστημα, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν το βάρος της προπαγάνδας. Για να μπορεί πάντα το σύστημα να κυβερνάει για όσο το δυνατόν περισσότερο. Πώς θα καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν το ρόλο των προπαγανδιστών? Μα πολύ απλά. Θα δούμε το μισθό τους. Παίρνετε εσείς 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Παίρνω εγώ 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Όχι βέβαια. Πώς φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το παίζει ρομπέν των δασών? Αυτό δεν είναι ο απόλυτος εξευτελισμός? Αυτό. Και πώς το κάνει αυτό? Το κάνει κόβοντας και ράβοντας και φτιάχνει το κουστούμι που θέλει αυτός. Αυτό δεν είναι η αρχή της λογοκρισίας? Δεν πρέπει να επέμβουν τα αρμόδια όργανα. Αυταπαγγέλτος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται εγώ να κάνω καταγγελία για το ότι ο κύριος Λαζόπουλος ή η Ελληνοφρένεια κόβουν και ράβουν τις δηλώσεις, όχι τις δικές μου μόνο, του πρωθυπουργού της χώρας. Άκουγα προχθές τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει θα σας αυτόσουμε. Που δεν το πει ποτέ. Το κόψαν και το ράψανε όπως θέλουν εκείνοι. Αυτό δεν είναι λογοκρισία? Σας ρωτάω, δεν είναι λογοκρισία? Τι είναι δηλαδή λογοκρισία? Αυτά όλα πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρηματοδοτούνται από το σύστημα για να το στηρίζουν. Και αυτό το σύστημα είναι που μας έχει πάει στον γκρεμό αυτή τη στιγμή. Και είμαστε στον γκρεμό. Είμαστε στον γκρεμό και δεν μπορούμε να δούμε την πλάνη μας.